Βίντεο που δείχνει την ανάπτυξη και χρήση πολλαπλών εκτοξευτών ρουκετών RM70 Vampire στο μέτωπο του Ντομπάς και να πλήττουν ρωσικές θέσεις στο Ντομπάς είδε το φως της δημοσιότητας. Εύλογα προκαλείται η απορία αν αυτά είναι τσεχικά όπως διατείνονται οι Ουκρανοί ή προέρχονται από αλλού, δηλαδή από την Ελλάδα. Με βάση τις ρωσικές ανακοινώσεις, τα RM70 που είχε αποστείλει η Δημοκρατία της Τσεχίας τον Ιούλιο έχουν καταστραφεί σε ρωσική επίθεση στη Χερσόνα. Οπότε υπάρχει ένα ερωτηματικό αν αυτά είναι καινούρια. Απόλυτα έγκυρες πηγές αναφέρουν ότι στα ελληνικά νησιά πλέον είναι πολύ λιγότερα από 115 συστήματα που να υπηρετούν στις μονάδες και λείπουν αρκετά. Για την ακρίβεια λείπουν περίπου 25 συστήματα και αυτό είναι διακριβωμένο. Η κυβέρνηση πρέπει να απαντήσει πού βρίσκονται αυτά τα συστήματα. Είναι για συντήρηση ή έχουν μεταφερθεί αλλού. Επίσης υπήρχε ένα περιβόητο πρόγραμμα εξυγχρονισμού των RM70. Τι απέγινε αυτό το πρόγραμμα? Τα RM70 αποτελούν την αιχμή των τουρκικών απαιτήσεων για αφοπλισμό των νησιών του Αιγαίου. Σημειώνεται ότι είχαν απομείνει 115 ρουκετοβόλα από ένα σύνολο 150 συστημάτων.